Καταρχήν, πριν το παιχνίδι, σκεφτόμουν ότι στο τελείωμα του παιχνιδιού θα σας ζητούσα συγγνώμη και δεν θα έκανα δηλώσεις στη μνήμη του Κώστα Τουλάζου που έφυγε. Επειδή όμως έχουμε ήττα, εγώ περίμενα ότι θα κερδίσουμε. Σαν προπονητής, σεβόμενος τη μνήμη του Προέδρου, είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω και για κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το παιχνίδι. Χάσαμε από έναν αντίπαλο ο οποίος έπαιξε με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρωτικό μπάσκετ. Αυτή τη φορά ίσως είναι και η πρώτη φορά που οι αριθμοί μας λένε την αλήθεια. Δεν θα μείνω στις 6-18 βολές. Είχαμε 12 χαμένες βολές στην έδρα μας και 33% ποσοστό. Όσο στην τεράστια διαφορά στα rebound, που ήταν 27 rebound παραπάνω για τον αντίπαλο και ένας παίχτης του συγκεκριμένου, ο Νοέας, έκανε ένα rebound λιγότερο από ό,τι έκανε όλη η ομάδα η δικιά μας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, πέρα από την ανωτερότητα του αντιπάλου, την οποία αναγνωρίζουμε, δείχνει ότι δεν παλέψαμε όσο θα έπρεπε. Καταλαβαίνω ότι τα παιδιά πιέζονταν από το σκορ, πιέζονταν από μια ομάδα η οποία έβαλε μεγάλα καλάθια, που έπαιζε ωραίο μπάσκετ, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Όπως και να πηγαίνει το παιχνίδι, εμείς θα πρέπει μέσα στο γήπεδο να δείχνουμε ότι προσπαθούμε στο 100%. Σήμερα και μετά το πρώτο δεκάλεπτο, με το που μας πέρασαν, σταμάτησε αυτό το πράγμα. Συνεχίζουμε. Πήγαμε πλέον στο μείον 5. Το μείον 5 σημαίνει ότι με 5 χαμένα παιχνίδια στην έδρα μας και χωρίς εκτός έδρας νίκη, υπολογίζουμε ότι θα κάνουμε 8 νίκες. Μακάρι να κάνουμε 8 και ίσως σωθούμε στις ισοβαθμίες. Αλλά όταν έχουμε 3 νίκες σε 16 παιχνίδια, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, το να ονειρευόμαστε ότι θα κάνουμε 8 στο τέλος του πρωταθλήματος δεν φτάνει. Εκείνο μπορώ να υποσχεθώ, γιατί έχουμε διακοπή την άλλη εβδομάδα, είναι ότι ξανά δεν θα δείξουμε αυτή την εικόνα, τουλάχιστον στα κομμάτια της διάθεσης. Πάλι θα ξαναχάσουμε βολές, πάλι θα ξαναχάσουμε rebound, αλλά μη τι άλλο, θα μοιάζει ότι παλεύουμε. Εμείς στο δεύτερο ημίχρονο απλά υποταχτήκαμε στην ανωτερότητά τους και αυτό δεν μας τιμάει καθόλου.